Εμείς του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας δεν νιώθουμε καθόλου την ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε στην πολιτική μας αντιπαράθεση βρισιές, προσβολές, χαρακτηρισμούς. Δεν την νιώθουμε καθόλου αυτή την ανάγκη, ακόμα και όταν μπορεί κάποια στιγμή σαν άνθρωποι να οργιζόμαστε με κάτι που ακούμε, με κάτι που αναφέρεται σε εμάς. Τώρα τρίτη μέρα είναι ο προϋπολογισμός. Όσοι έχω παρακολουθήσει από την τηλεόραση της Βουλής της συζητής, τι ακούω. Είσαι ψεύτης, είσαι απατεώνας, είσαι κανίβαλος, είσαι δολοφόνος κτλ. Κτλ. Θα έλεγε κανείς, αν ερχόταν ένας τρίτος εντελώς αδαής, ότι εδώ πέρα, ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα, υπάρχουν διαφορές αρχών. Ξέρετε τι μου θυμήσατε σε αυτή την αντιπαράθεση? Ότι είσαστε συγκάτοικοι στην ίδια πολυκατοικία που τσακώνεστε ποιος θα αναλάβει τη διαχείριση και ποιος θα κάνει την καλύτερη διαχείριση. Συγκάτοικοι είσαστε. Η αντιπαράθεσή σας δυστυχώς κρύβει στον ελληνικό λαό τη συμπόρευση και σύμπλευσή σας. Στη γενική πολιτική γραμμή, διαφορές βεβαίως υπάρχουν. Ξέρετε πώς μου μοιάζει. Ανάμεσα στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας, που υπάρχουν διαφορές βεβαίως, την πρόκληση την κάνει πριν απ' όλα η τουρκική κυβέρνηση όσον αφορά το Αιγαίο κτλ. Και την ίδια ώρα είσαστε σύμμαχοι σε κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις, συγκάτοικοι στο ΝΑΤΟ και κινείστε στην απόλυτα κοινή κατεύθυνση. Οι διαφορές σας δεν σας έχουν εμποδίσει. Και αυτό, αν θέλετε, είναι το πρόβλημα που πρέπει να το δει ο ελληνικός λαός. Τσακωμός όχι μόνο για το ποιος θα έρθει στη διακυβέρνηση. Αυτό οπωσδήποτε είναι ένα στοιχείο. Αλλά ποιος καλύτερα θα υλοποιήσει τώρα το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, την πράσινη οικονομία και τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, βάζω εισαγωγικά, γιατί δεν πρόκειται για νέα εποχή. Δεν ζακώνεστε, παραδείγματος χάρη, για το ρόλο που έχει ανατεθεί στην Ελλάδα να είναι ο δερβίσης των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ στην περιοχή, με στόχο βεβαίως την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, την περιοχή της Ουκρανίας, της Ρωσίας κτλ. Εδώ δεν ακούμε φωνές. Η μόνη διαφορά είναι αν θα κάνουμε μία διαπραγμάτευση, μία συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες που θα κρατάει 1-2 χρόνια και όχι 5, τα ανταλλάγματα κτλ. Κτλ. Κοινή γραμμή πλεύσης έχετε. Εμείς ξεκινάμε από μία εντελώς διαφορετική αφετηρία και γι' αυτό δεν βρίζουμε. Ποια είναι η αφετηρία για να την εντάξω στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό? Για μας είναι ασυμφιλίωτη η αντίθεση ανάμεσα στους καπιταλιστές, την εργατική, από τη μια και από την άλλη μεριά, η εργατική τάξη και τα φτωχά κατώτερα λαϊκά στρώματα και όχι γενικά ο μεσαίος χώρος και τα μεσαία στρώματα που τα συσκοτίζετε σκοπίμως όλα τα κόμματα και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και οι άλλοι. Ξεχνώντας τη διαστρωμάτωση που έχουν τα ενδιάμεσα στρώματα και ξεχνώντας ότι ένα τμήμα των ενδιάμεσων στρωμάτων έχει κοινά συμφέροντα, δεν είναι μικρό αυτό, με την εργατική τάξη. Ασυμφιλίωτη αντίθεση. Ό,τι και αν συζητάμε σήμερα, ό,τι και αν συζητάμε. Τι θα διατεθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό για τον λαό? Τι θα διατεθεί, τι φόροι θα περικοπούν? Αυτή η συζήτηση δεν έχει κανένα νόημα αν δεν πατήσει στα πόδια της. Να πω ένα παράδειγμα. Λέτε, παραδείγματος χάρη, σας παρακαλώ στα κυβερνητικά λίγο. Η κυβέρνηση λέει δισεκατομμύρια διατίθενται. Είμαστε η τρίτη χώρα από την Ευρώπη που έχουμε ένα μεγάλο πακέτο κτλ. Κτλ. Και αυτό το πακέτο διατίθεται για ανάπτυξη. Το μεγαλύτερο μέρος διατίθεται στους καπιταλιστές επιχειρηματίες και όρος για τη διάθεσή του είναι όλο και πιο φθηνή και πιο χειραγωγημένη και πιο υποταγμένη εργατική δύναμη. Έχει το ΣΥΡΙΖΑ και λέει, μα εδώ, ή λέει η Νέα Δημοκρατία, θα κάνουμε δίκαιη διανομή από το αποτέλεσμα της ανάπτυξης. Έχετε ο ΣΥΡΙΖΑ και χρησιμοποιεί έναν όρο, μα και στους όρους έχετε ευθυγραμμιστεί με τη Νέα Δημοκρατία, όχι στη γενική της πολιτική γραμμή ή στη γενική πολιτική γραμμή των καπιταλιστών και λέτε, μα εδώ πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερο κοινωνικό μέρισμα. Τι είναι οι εργαζόμενοι?
μέτοχοι στις καπιταλιστικές επιχειρήσεις για να πάρουν μέρισμα. Το μέρισμα το παίρνουν οι μέτοχοι στις καπιταλιστικές επιχειρήσεις. Κοινωνικό μέρισμα, αναδιανομή του πλούτου, άνοδος του κατώτατου μισθού. Βεβαίως, αν ακούσετε και τα δικά μας τα συνθήματα, τα αιτήματα και τις θέσεις που παλεύουμε μέσα στο κίνημα και όχι μόνο από τον άβονα του Κοινοβουλίου, και εμείς θέλουμε γενναίες αυξήσεις μισθών, κατάργηση της φοροκλοπής, κατάργηση των έμεσων φόρων. Όμως, εμείς απαντάμε και πώς θα γίνει αυτή η κατάργηση. Εσείς δεν λέτε κάτι τέτοιο. Διότι μπορεί να μεγαλώσουν λίγο οι μισθοί, μπορεί και κάποιος φόρος να καταργηθεί και από το άλλο χέρι πάλι θα τον εισπράξουν από τον εργαζόμενο λαό. Πού πρέπει να μετακυλιστεί η αύξηση των μισθών ή η μείωση των φόρων ή η κατάργηση φόρων? Πρέπει να μετακυλιστεί στο κεφάλαιο, στην καπιταλιστική εργοδοσία. Αυτό δεν το λέει κανένα άλλο κόμμα μέσα στη Βουλή. Κανένα. Δεν είναι δυνατόν να κερδίζουν και οι δυο. Είναι εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμενοι. Δεν υπάρχει κατάκτηση ακόμα λαϊκή, κάτω από άλλες συνθήκες, με μεγάλωμα της ταξικής πάλης, με καλύτερο διεθνή συσχετισμό, που είχε, επιβίωσε και διατήρησε τη δυναμική της για πολλά χρόνια, γιατί το μεγάλο κεφάλαιο και οι κυβερνήσεις που διαχειρίζονται την τύχη τους μετακύλιαν το κόστος στην πορεία στην άλλη τσέπη του εργαζόμενου. Να πω ένα παράδειγμα. Λέει η κυβέρνηση, θα μειώσω τον έμφυα, θα έχουμε τον πράσινο έμφυα. Σήμερα γράφουν όλες οι εφημερίδες για το μεγάλο πρόγραμμα, 1 εκατομμύριο σπίτια θα μπουν στο πρόγραμμα ενεργειακής ανακαίνησης. 1 εκατομμύριο σπίτια. Μιλάμε για σπίτια όπου είναι χτισμένα στη δεκαετία 60, 70, 80 και πραγματικά αυτά τα σπίτια τώρα δεν έχουν καμία σχέση με την ανάγκη για μια σύγχρονη λαϊκή κατοικία. Ποιος θα το πληρώσει αυτό? Τα νίκια ανεβαίνουν. Πώς ανέβηκαν τα νίκια? Από την ανάπτυξη του τουρισμού για τους υψηλού εισοδήματος τουρίστες, τα μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα και το Airbnb. Έτσι ανέβηκαν τα ενίκια. Κάποιοι μπορεί να κέρδισαν που διέθεταν σε αυτή τη μορφή τα σπίτια τους, αλλά οι περισσότεροι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τον νίκη. Η ιδιοκατοίκηση έχει μειωθεί πάρα πολύ στην Ελλάδα. Πάρτε τους μισθούς. Μα θα είναι 700, θα είναι 800, θα είναι 900 ο κατώτατος μισθός. Αυτό είναι μόνο το ζήτημα. Πώς θα αντιμετωπιστεί να μην μετακυληθεί το βάρος σε έναν άλλο φόρο, σε έναν έμεσο, άμεσο κτλ. Επομένως, εμείς το λέμε καθαρά, όταν διεκδικούμε αυξήσεις, δεν περιοριζόμαστε μόνο στον ονομαστικό μισθό, αλλά μιλάμε για την κατάργηση του ΦΠΑ στα προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης, κατάργηση της φορολογίας σε βάρος του λαού και να σηκώσει το βάρος το μεγάλο κεφάλαιο κτλ. Κτλ. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν μέσα στα πλαίσια του καπιταλισμού οι καπιταλιστές εθελοντικά να κάνουν αυτές τις παραχωρήσεις? Όχι. Σε καμία περίπτωση. Τέτοιες αυταπάτες δεν έχουμε. Απ' την άλλη μεριά, σε καμία περίπτωση δεν θα αυτοπεριοριστούμε να προτείνουμε όπως κάναν τα άλλα κόμματα την Α ή τη Β διαχείριση με στόχο, εν πάση περιπτώσει, αυτό το στόχο που έχουν τα άλλα κόμματα, να φύγει ο ένας, φύγει εσύ, να έρθω εγώ στη θέση σου. Ναι, μπορεί ο εργαζόμενος λαός να αποσπάσει ορισμένες παραχωρήσεις κάτω από συγκεκριμένους όρους. Πρώτα-πρώτα να ξεφύγει από τη λογική των κομμάτων που είναι σωτήρες και μεσίες. Και μάλιστα εδώ έχει προσωποποιηθεί εντελώς η αντιπαράθεση. Τι ακούμε? Μητσοτάκης, Τσίπρας, τώρα μπαίνει και ο Ανδρουλάκης στο παιχνίδι. Ποιος θα πάει με ποιον? Και μόνο αυτή η συζήτηση δείχνει ότι δεν έχετε διαφορές αρχών μεταξύ σας. Αν το ΠΑΣΟΚ μπορεί να πάει με τη Νέα Δημοκρατία ή μπορεί να πάει και με το ΣΥΡΙΖΑ, είναι μία απόδειξη η όλη συζήτηση που γίνεται, που δείχνει ότι δεν έχετε διαφορές αρχών. Δεν έχετε διαφορές στρατηγικής, όπως λέμε εμείς, δεν έχετε προγραμματικές διαφορές. Όλες οι άλλες είναι φυσιολογικές αυτές οι διαφορές. Άλλωστε, αντιπαλότητες έχουν μεταξύ τους τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι κυβερνήσεις, αντιπαλότητες έχουν οι μονοπωλιακοί όμιλοι μέσα από τέτοιες αντιθέσεις. Αυτό είναι και ο ανταγωνισμός. Η ανταγωνιστικότητα δεν υπάρχει μόνο στο πεδίο της οικονομίας, υπάρχει και στο πολιτικό επίπεδο ανάμεσα σε αυτούς που υποστηρίζουν αυτό το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα. Εμείς λοιπόν
Καλούμε, εμείς λέμε, ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, βεβαίως κάτω από προϋποθέσεις. Πριν απ' όλα να συνειδητοποιήσει η εργατική τάξη και οι σύμμαχοί τους τη δύναμή της. Δεύτερο, την ασυμφιλίωτη αντίθεση με το κεφάλαιο και τους καπιταλιστές. Ασυμφιλίωτη. Να μην περιορίζονται στη μάχη εναντίον της μιας ή της άλλης κυβέρνησης, να παλεύουν και εναντίον της κυρίαρχης τάξης. Γιατί δεν λέει παραδείγματος χάρη η κυβέρνηση. Α, η ακρίβεια είναι εξωγενής. Έρχεται απ' έξω. Πώς έρχεται απ' έξω? Οι ίδιοι παράγοντες που εκτός Ελλάδας οδηγούν στην ακρίβεια, οι ίδιοι παράγοντες είναι και στην Ελλάδα. Καπιταλιστική ανάπτυξη ίσον ακρίβεια, πληθωρισμός. Αν ανέβουν οι ρυθμοί της καπιταλιστικής ανάπτυξης, φέρτε μου μία περίοδο στην ανάπτυξη του καπιταλισμού στην Ελλάδα στον 20ο αιώνα που δεν ήρθε μαζί και ο πληθωρισμός. Αλλά να σας πω και με την ευκαιρία, ο εξαγωγικός η εξωστρέφεια που την υποστηρίζεται όλα τα κόμματα, συνεπάγεται επιλεκτική αξιοποίηση τμήματων της προϊόντων της αγροτικής παραγωγής, εξαγωγές, και μόνο από τις εξαγωγές ανεβαίνει το κόστος μέσα στην Ελλάδα. Τρίτο, ο ανταγωνισμός, η ανταγωνιστικότητα. Ανεβάζει τα κέρδη. Η διασύνδεση της εγχώριας ενέργειας Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα φέρει νέες αυξήσεις. Οι ιδιωτικοποιήσεις έφεραν αυξήσεις. Τι λέμε τώρα? Να γίνει, λέει, έλεγχος των τιμών, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα γίνει ο έλεγχος των τιμών, αφού το σύστημα έχει τους δικούς του νόμους και τις δικές τους τάσεις? Καμία κυβέρνηση δεν πάει να λέγεται προοδευτική, κομμουνιστική κτλ. Στο έδαφος του καπιταλισμού, δεν μπορεί να αναιρέσει τους νόμους του συστήματος. Ο βασικός είναι ο νόμος του κέρδους και του υπερκέρδους και τις τάσεις που εμφανίζει η καπιταλιστική οικονομία από φάση σε φάση. Θα το πούμε καθαρά. Αυτή η αντιπαράθεση που γίνεται αυτές τις μέρες δεν είναι μόνο αειδιαστική, με συγχωρείτε θα το πω, αειδιαστική κυριολεκτικά, όταν ακούμε δολοφόνοι, ψεύτες, απατεώνες κτλ. Αλλά είναι επικίνδυνη για τον λαό και συστηματικά και συνειδητά προσπαθείτε να διαβρώσετε την εργατική λαϊκή συνείδηση σε μια περίοδο που πολλαπλασιάζονται οι αιστείες πάλης από τα κάτω και που δημιουργούνται προϋποθέσεις να διαμορφωθεί ένα πανελλαδικό κίνημα, γιατί μόνο ένα πανελλαδικό κίνημα της εργατικής τάξης και των κοινωνικών της συμμάχων μπορεί να φοβήσει τους καπιταλιστές, να τους αναγκάσει σε ορισμένες παραχωρήσεις για να μην χάσουν στην πορεία και περισσότερα. Και αν κατακτήσει ο λαός κάποιες παραχωρήσεις, αυτές πρέπει να είναι σημείο εκκίνησης για την ακόμα μεγαλύτερη αντεπίθεση. Πραγματικά σήμερα ο σοσιαλισμός προβάλλει από όλες τις μεριές, αντικειμενικά. Παρότι το εργατικό λαϊκό κίνημα και στην Ελλάδα και παντού έχει υποχωρήσει. Αλλά δεν υπάρχουν ουσιαστικές λύσεις στα πλαίσια αυτού του συστήματος. Και ένα τελευταίο, με συγχωρείτε, που κάνω κατάχρηση, είπε η κυρία Γκάγκα. Θα σχεδιάσουμε, λέει, να βγαίνουν από τα πανεπιστήμια ειδικότητες γιατρών ή να εκπαιδεύονται και να μετακπαιδεύονται που δεν βγαίνουν τώρα. Δεν μπορείτε να κάνετε σχεδιασμό. Μπορεί να κάνετε κάποιες βελτιώσεις. Δεν μπορεί να γίνει σχεδιασμός όταν έχεις δημόσια υγεία, όταν έχεις ιδιωτική υγεία, με επιχειρηματικά μεγαθύρια, με αλυσίδες διαγνωστικών κέντρων, ακόμα και με ατομικά ιατρία. Τι να κάνεις? Ο άλλος βγαίνει από το πανεπιστήμιο, θα πάει στη Γαλλία, στη Γερμανία. Αυτή είναι η ελευθερία και η δημοκρατία στον καπιταλισμό. Πώς να κάνεις τον προγραμματισμό? Δεν γίνεται. 2.500 μονάδες ΜΕΘ έλειπαν πριν την πανδημία. Και μιλάμε τώρα ότι από 500 που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ γίνανε 700. Δεν μπορείς να προγραμματίσεις από τα ίδια τα πράγματα. Για να προγραμματίσεις πρέπει να μην υπάρχει κανένας, να μην υπάρχει ίχνος ιδιωτικού τομέα. Και στην υγεία και στην παιδεία, και βεβαίως ο προγραμματισμός, όσο κι αν είναι στο κεφάλι κάποιον, να ανταποκρίνεται σε επιμέρους ή σε κάποιες ανάγκες, θα προσκούει στη λογική του κέρδους. Επενδύω εκεί που είναι να κερδίσω. Αυτή είναι η ιστορία. Και επομένως, όντως η πανδημία ξεσκέπασε αποφασιστικά το καπιταλιστικό σύστημα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκόσμια και στις πιο ισχυρές χώρες που ταυτίζονταν για σας με το κοινωνικό κράτος και την επίδειξη της πολιτικής μείωσης.